το Σαββατοκύριακο αυτό στο Ναύπλιο γίνεται το τρίτο συνέδριο φαρμακοποιών Πελοποννήσου. Είναι συνδιοργάνωση του νομού μας, του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αργολίδας, με τους νομούς, με τους φαρμακευτικούς συλλόγους Κορινθίας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Είναι το τρίτο που γίνεται, το πρώτο έχει γίνει στην Τρίπολη, μεσολάβησε ο COVID πέρσι πολύ διστακτικά στην Καλαμάτα και φέτος γίνεται στο Ναύπλιο. Να πούμε ότι είναι διήμερο, ξεκινάει στις 6 ώρα το απόγευμα το Σάββατο, αύριο δηλαδή στο Φουγάρο. Η εκδήλωση της πρώτης ημέρας είναι ανοιχτή για το κοινό, διότι έχουμε κάποια θέματα που αφορούν το κοινό. Το πρώτο θέμα το κάνει η κυρία Σκαλτσά, η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, η οποία θα μιλήσει για την ιστορία των φαρμακείων του 19ου αιώνα και για, φυσικά για το πρώτο φαρμακείο που, όπως ξέρουμε όλοι, λειτουργήσε στο Ναύπλιο. Ιδρύθηκε από τον Βονιφάτη Βοναφίν, προσωπικό φίλο του κυβερνήτη Καποδίστρια, και δυστυχώς αυτός είχε και την τραγική μοίρα να τον ταριχεύσει μετά τη δολοφονία του. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το πρώτο φαρμακείο. Μετά ο κύριος Νικόλτσιος, φαρμακοποιός και μελετητής μουσείων, θα κάνει μια παρουσίαση για την αναβίωση του πρώτου φαρμακείου. Ο στόχος μας είναι, μαζί με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και με το Δήμο Ναυπλίου, να καταφέρουμε να αναβιώσουμε το πρώτο φαρμακείο εκεί όπου βρίσκεται και να γίνει ακριβώς η αναβίωσή του σαν να λειτουργήσει ως μουσείο. Αυτός είναι ο στόχος. Θα γίνει παρουσίαση λοιπόν από τον κύριο Νικόλτσιο και θα ακολουθήσει και μια ομιλία του Πρόεδρου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, του κυρίου Βαλτά, για την προσφορά των φαρμακοποιών κατά τη διάρκεια του COVID. Αυτή λοιπόν η πρώτη ημέρα θα είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 6 μέχρι τις 9 το απόγευμα του Σαββάτου στο Φουγάρο. Την Κυριακή θα είναι μια καθαρά μέρα επιστημονικών, μια ημερίδα επιστημονική που θα αφορά μόνο τους φαρμακοποιούς. Να πούμε ότι έχουν εγγραφεί πάρα πολλοί συνάδελφοι ήδη από όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Έχουμε ανθρώπους ακόμα και από την Ηλία, από τις Σέρες, από διάφορα μέρη της Ελλάδας που επιθυμούν να έρθουν να παρακολουθήσουν το συνέδριο. Και ελπίζουμε να έχει συμμετοχή και από τον κόσμο αλλά και από τους συναδέλφους, γιατί έτσι κατά κάποιο τρόπο προβάλλεται και η ιστορία μας και η πόλη μας και το λειτουργήμά μας, το επάγγελμά μας ως φαρμακοποιούς.